Ευχαριστούμε κύριε Σπυλιοτόπουλε. Πριν να πάμε στη συζήτηση περιστατικών, μπορούν να γίνουν στους ομιλητές μία-δύο ερωτήσεις. Τώρα ας μας ενημερώσει ο τεχνικός πώς θα γίνονται οι ερωτήσεις. Προφορικά θα μπορεί, κύριε Πρόεδρε. Δεν άκουσα. Προφορικά να μιλήσει κάποιος από εδώ ή θα μου κάνει... Νομίζω τεχνικά δεν είναι δυνατό, γι' αυτό λέω να μας ενημερώσει. Μήπως έχουν chat, μήπως υπάρχει chat. Θα σας πειρέτω. Βλέπω τον κύριο Σπυλιοτόπουλο ενημερωμένο με τα chat. Με την εννοείται, πάντα είναι. Την artificial intelligence. Είμαστε δεν υπάρχει μπροστά. Ερώτηση να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Όχι, εγώ έκανα δύο ερωτήσεις. Μπορώ. Άντε, προχώρα. Πρώτη ερώτηση, κύριο Καραγιαννίδη. Μία απλή ερώτηση, συμφωνώ στο πλήστο που είπατε, πάρα πολύ. Έχω μια μικρή διαφωνία μόνο με τον οποίο στη επιμήκη σύνδεσμο. Γιατί δεν τον ανοίγετε. Εγώ τον ανοίγω όταν μπορώ, πάντα. Γιατί αφού θα γίνει σπονδυλοδεσία σε εκείνο το σημείο, άρα θα είναι σταθερό το 5-6 παραδείγματος χάρη, φέρω ένα παράδειγμα, η σπονδυλική μονάδα. Δεν έχει κίνδυνο μετά ο πίσω επιμήκης, αν και πολλές φορές τον έχω δει. Πρώτον, να είναι οστεοποιημένος, που πρέπει να καθαρίσει και πηγαίνουμε κατευθείαν στη μήνυκα, και αυτό όπως ξέρετε θέλει προσοχή. Και το δεύτερο είναι ότι καμιά φορά κάποιοι δίσκοι περνάνε πίσω από τον οπίσθητο επιμήκη. Μου έχει τύχει αρκετές φορές. Σαφέστατα. Δεν είπα ότι δεν τον ανοίγω. Είπα ότι τον κρατώ όσο μπορώ. Και πολλές φορές ανοίγω το μισό, αν αυτό χρειάζομαι. Εννοείται ότι αν ο οπίσθητος επιμήκης είναι παχυμένος, δεν θα αφήσεις πάνω την επασβέστηση. Το βίντεο που δεν έπαιξε, αυτό ήθελα να δείξω. Ότι φαινόταν το κομμάτι που ήταν επασβεστωμένο, αυτό τελικά όταν το σηκώσεις, μένει μια πολύ μικρή φλούδα. Επίσης, αν ανοίξεις το μισό, δηλαδή έχεις ένα πλάγιο δίσκο, αριστερά, ανοίξεις το μισό σύνδεσμο προς την αριστερή πλευρά. Θα βγάλεις το κομμάτι σου. Δεν έχεις λόγο να καταστρέψεις το σύνδεσμο από δεξιά. Γιατί έχει τρομερές ικανότητες και αντοχές. Και δεύτερον, σε προστατεύει από πολλά. Από το αιμάτωμα που είναι λίγο απίθανο, αλλά από το ίδιο και το μόσχευμα δεν το αφήνει να φύγει πίσω. Αν τώρα είσαι υποχρεωμένος δε πέρα ως πέρα, θα το κάνεις. Εννοείται ότι η αποσυμπίεση των νευρικών ιστών είναι πρωταρχικό. Παρ' όλα αυτά, λέω όπου μπορεί με ασφάλεια να κρατηθεί, ας κρατηθεί. Ή το μισό, το 1 τρίτο, ανάλογα που βρίσκεσαι. Καμιά φορά είχα αναγκάσει στο κέντρο να τον ανοίξει, γιατί έχει κάνει μια ίσφρηση μέσα, ένα κεντρικό στοέφτο που το βλέπει από το κεφάλι μέχρι κάτω. Και αναγκάζεσαι να το φας εκείνο. Αν δεν μπορείς να τον λεπτύνεις και να αφήσει μια φλούδα, αναγκαστικά θα το φας. Αλλά γενικά είμαι λίγο συντηρητικός σε αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να καταστρέφω ούτε τα ξυλώνω τους συνδέσμους, ούτε να ξύνω πάρα πολύ τελική πλάκα. Θέλει ξύσιμο για να μπορεί να κάνει fusion, αλλά όχι να επιμείνεις πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπω και με τον drill τρώνε. Θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι ο αρχαίος. Συμφωνώ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Τώρα δεν μέχρι στιγμή δεν με πούλησε. Δεν καταλάβατε. Συζήτηση κάνουμε. Ναι. Εγώ ήθελα να μεταφέρω το πνεύμα δηλαδή, στους νέους ειδικευόμενους. Αυτό ήθελα να μεταφέρω. Δηλαδή ότι σεβαστείτε τις δομές και προσοχή. Ο αρχαίος είναι εύκολος με την έννοια ότι το κάναμε να φαίνεται εύκολο, αλλά έχει πάρα πολλά που μπορεί να στραβώσει. Ακόμα και από το πώς θα κόψει το δέρμα. Όχι, η ομιλία σας ήταν πάρα πολύ καλή και την παρακολούθησα με πολύ προσοχή. Και εγώ έχω μια ερώτηση, με ακούτε? Ναι. Και εγώ έχω μια ερώτηση στον να ευχαριστούμε όλους τους περισσότερους συναδέλφους που μιλήσαν, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε. Και εγώ στον Απόστολο έχω να κάνω μια ερώτηση. Έχει σου ξέρει παρουσίαση σου, Απόστολε, νομίζω. Λοιπόν, μας μοιράστηκε στη μεγάλη σου εμπειρία στον Αφιάνα. Εγώ κάτι πρακτικό που θέλω να ρωτήσω. Είναι, λες ότι δεν χρησιμοποιείς διαστολέα και είναι ο συνάδελφος, ο βοηθός, ο οποίος κρατάει με τα λάγκια. Τα κάθετα, αυτά. Είναι κάποιες φορές όμως που χρειάζεται να σε βοηθήσει. Έτσι τον έχεις δεσμευμένο και δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Έχεις μια μεγάλη αιμορραγή, έχεις μια μεγάλη κλίση που πρέπει να κρατήσεις την κέρυσι με τα δύο χέρια. Τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση, ποτέ θα σε βοηθήσει? Δεν μου χρειάστηκε. Δεσμευμένος εκεί. Δεν μου χρειάστηκε ποτέ. Αλήθεια. Δηλαδή, όταν θα χρειαστεί ένας χειρουργός μέσα σε ένα σπουδαίο διάστημα δύο χέρια, πού να τα βάλω? Τρία χέρια, γιατί έχει τα δύο τα δικά σου. Αλήθεια δεν μου χρειάστηκε ποτέ. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό, ότι αυτοί οι διαστολείς δημιουργούν χώρο εκεί που δεν υπάρχει και οι άνθρωποι ζορίζονται μετά. Δηλαδή βλέπω κάτι νούμερα και ποσοστά 20, 25, 30% με δισκαταποσία, με
δυσφαγία, με βράχους φωνής και αυτά είναι για μια επέμβαση που πρέπει να την κάνουμε ρουτίνα και την κάνουμε ρουτίνα. Δεν τα θεωρώ την αποδεικτή και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυτό. Σε αυτούς τους διασπέλης, σε αυτό το πιστεύω. Τώρα, μια αιμορραγία μεγάλη, από πού να προκύψει, δηλαδή να χρειαστεί να βάλεις δύο αναρροφήσεις μέσα στο νοσοκομείο διάστημα. Δεν μου έτυχε, αλήθεια. Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει, το δέχομαι, αλλά δεν μου έτυχε. Τώρα χτύπα ξύλο, αν χρειαστεί να συμβεί κάτι πρώτου μεσοσπουδηλού διαστήματος, δηλαδή ανοίξεις μια φλέβα ή μια εγκάρσια που πάει προς το θυροειδή καμιά φορά. Συμβαίνει γι' αυτό. Εκεί νομίζω δεν θα σε βοηθήσει κιόλας το διαστολές. Δηλαδή θα βγάλει τον ένα διαστολέα και θα δεις πώς θα σε βοηθήσει. Και πάντα είναι και αυτό που λέω και δεν πρόλαβα να το πω, ότι αν κάτι συμβεί, κάντε ένα βήμα πίσω. Πάνε δηλαδή σε ένα στάδιο πριν να ξαναδείς που βρίσκεσαι, να δεις τι ματώνει, να δεις τι χρειάζεται. Τώρα, όσον αφορά τους διαστολείς, παρότι στη Γερμανία έτσι κάνανε. Δηλαδή, είχαν τον βοηθό παρατηρητή. Κοιτούσε απλά μέσα από το μικροσκόπιο. Και ελάχιστα βοηθούσε. Εγώ, μια φορά που βοήθησα όμως σε ένα revision, με ευχαριστούσε ακόμα ο αναπληρωτής διευθυντής. Γιατί τον έσωσα με το Λάγκιπεκ από το έφυγε ο κρανιοτόμος και κόντισε να χτυπήσει την καροκίδα. Και πάντα είναι και ένα μυστικό αυτό ότι θα ακολουθεί. Το κάθετο θα ακολουθεί λίγο τον χειρουργό. Δηλαδή, αν πας λίγο πιο κάτω, θα πάει λίγο πιο κάτω, γιατί όντως μπορεί να σε σώσει. Ή να χτυπήσει τον ισοφάγο, ή να χτυπήσει την καροτίδα. Είναι τραγικά και τα δύο. Δηλαδή, ένας ισοφάγος, άμα ανοίξει, μπορεί να σου κάνει μια φλεγμονή και να χάσει και τον άρρωστο από μεσοθωρακίδιο. Πες μου, αυτό, σαν συμβουλή το λέω, εννοείται αν βολεύει, αν υπάρχει, θέλει και εμπειρία. Και αυτό σίγουρα απαιτεί εμπειρία και από το βοηθό. Δεν είναι απλό. Αυτή είναι η γνώμη. Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Μα για παρέμβαση είμαστε. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραγιαννίδη, γιατί και εμείς, όταν ήμουν δικαιωμένος, χρησιμοποιούσαμε τα κλάουπερ, τα σταθερά. Αυτά. Όμως, διεπίστωσα εδώ, όταν ήρθα σαν επιμελητής στην αρχή, ότι όταν κουραζόταν ο βοηθός, κουραζόταν και ο ισοφάγος ή οι δομές του ασθενή. Οπότε, όταν κουράζονται τα χέρια του βοηθού, σταματάει. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν δεύτερο βοηθό. Να κρατάει το ένα λάγκι επί το ένα, το άλλο στην άλλη με την αναρρόφηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και εγώ διαπίστωσα ότι με τη χρήση μόνο το λάγκι επί, χωρίς τα αυτόματα, τα συγκρατούμενα κλάουαρ, ήταν σε καλύτερα η έκβαση των ασθενών μετά από διαταραχές αλλήλου λαργικού, δυσκαταποσίας, δυσαρθή. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, έτσι είναι, ακριβώς αν αρχίσει να κουράζει το... Θα σταματήσει, οπότε θα σε κλείσει. Μόλις κλείσει, την ίδια στιγμή κουραστεί και ο άρρωστος. Εκείνη την ώρα γίνεται... Συγγνώμη, Απόστολε και Σπύρο, σεβόμενος πολύ αυτά που λέτε, δεν διαφωνούμε, εννοείται συζητάμε. Η δική μου αίσθηση είναι, επειδή πάντα χρησιμοποιούμε διαστολής Cloward, ότι όταν κάνουμε ένα επίπεδο που είναι μία επέμβαση 20 λεπτών, μισή ώρα στο πολύ, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με τους Cloward δυσκαταποσίας. Φυσικά όταν είναι πολυεπίπεδες σπονδυλοθεσίες, 3-4 επίπεδα και βάζουμε διαστολής, πρέπει να έχεις στο νου σου να ανοιγοκλίνεις κάπου-κάπου τους διαστολής για να μειώσεις το ποσοστό της δυσφαγίας, που πάλι είναι μικρό, αλλά σε ένα επίπεδο. Όλα μου τα χρόνια, η εμπειρία μου, χωρίς να πω, επαναλαμβάνω να διαφωνήσω μαζί σας. Εντάξει, βάζοντας τον κλάρ, ποτέ δεν είχαμε θέμα δυσφαγίας. Μιλάμε, Άρη, για πολλές ώρες χειρουργείο. Για 20 λεπτά και μία ώρα δεν παθαίνει. Δεν υπάρχει θέμα. Το μόνο πρόβλημα που μπορούν να κάνουν τα κλάουερ είναι αν υπάρχει κάποιο θεόφυτο και έχει σηκώσει τον οπίστιο επιμήκη και εμείς ξύσουμε αρκετά ώστε να αποκαλύψουμε οπίστιο επιμήκη και να ασφαλίσει το κλάουερ. Μην πετύχουμε το πλέγμα, το συμπαθητικό δίπλα, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, σε μικρό χρόνο χειρουργείο είναι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ό,τι και να χρησιμοποιήσει, σωστό είναι. Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι. Μια κουβέντα ήθελα να πω ότι αυτό είναι το παράδοξο, ότι ενώ σε ασθενείς που έχεις μια δύνατη γυναίκα με πολύ λεπτό λαιμό, λες εδώ δεν θα έχω πρόβλημα, σε αυτούς είναι που τελικά δημιουργείται πρόβλημα, ενώ σε αυτούς που είναι stiff που λέμε και είναι κάτι σωματώδης με τραχύλους σαν από τάβρο, αυτοί, όσο και να τους ορίσει, τελικά παραδόξως δεν δημιουργούν πρόβλημα. Προφανώς οι μυϊκές ομάδες τους προστατεύουν. Σαν μια έτσι παρατήρηση, να πω. Αυτό. Λοιπόν, να κάνω εγώ μια παρατήρηση για τη συζήτηση. Επειδή παρακολουθούν αρκετοί συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και νέοι συνάδελφοι, που για αυτούς έχει τη μεγαλύτερη αξία αυτή η ημερίδα, καλό είναι να λέμε την εμπειρία μας όλοι, αλλά μην το τραβάμε ότι έτσι είναι και αλλιώς δεν είναι. Αυτό ακριβώς που είπε, δηλαδή, τι θέλω να πω.
Εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω τον Αφιένα, να το πω έτσι, μετά την ειδικότητα στο ιδιωτικό, όπου ο τότε υπεύθυνος έλεγε γιατί να βάζω αυτόματα άγκιστρα αφού πληρώνω εσάς για να τραβάτε. Και όταν, το ίδιο έλεγε και όταν του είχα πει υπάρχουν διαθερμίες που ρίχνουν νερό. Λέει αφού πληρώνω εσάς γιατί να μου ρίχνει νερό η διαθερμία αυτόματα και να μην μου το ρίχνετε εσείς. Υπάρχουν τα άγκιστρα τα οποία είναι τα τρυπητά και από αλουμίνιο, τα οποία δεν κάνουν μεγάλη ζημιά. Είναι θέμα προτίμησης. Αν κάποιος θέλει να μην έχει άγκιστρα και να τραβάει ο βοηθός, είναι πιο εύκολο. Η παράλυση ή η πάρεση του ισοφάγου και η δυσκαταποσία και το βράχος φωνής δεν είναι μόνο τα άγκιστρα, είναι πολλά πράγματα. Είναι οι χειρισμοί μας, είναι τα καψίματα με τη διαθερμία, είναι το προφίλ των υλικών. Άρα θεμητό είναι το ένα, θεμητό είναι και το άλλο. Και να χρησιμοποιείς και να μην χρησιμοποιείς. Αυτό το οποίο έχει αξία περισσότερο να μείνουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι ορισμένα βασικά. Ποια είναι αυτά, τα οποία τα ανέφερε ο κύριος Καραγιαννίδης όλα, είναι η μέση γραμμή. Δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ τη μέση γραμμή. Δεύτερον, είναι η πορεία της σπονδυλικής και μέχρι πού πάμε με τα πιστόλια. Πλάγια, που για μένα το όριο είναι η αγκιστρωτή απόφυση. Πέραν της αγκιστρωτής απόφυσης, αν πας με το πιστόλι να φας στο στεόφυτο, υπάρχει κίνδυνος να φας τη σπονδυλική. Λοιπόν, περισσότερο έχει σημασία να στεκόμαστε για τους νέους συναδέλφους που έχουν λιγότερη εμπειρία σε τέτοια πράγματα τα οποία δεν χωράν κουβέντα, παρά στο θέμα της εμπειρίας του καθενός, που και το ένα μπορεί να γίνεται και το άλλο μπορεί να γίνεται χωρίς, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερο πρόβλημα. Μία ερώτηση στον κύριο Μπρόντι μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Ακούγοντας την ομιλία σας, κύριε Μπρόντι, διαπίστωσα δύο πράγματα. Έχω δύο απορίες. Πρώτον, πότε κάνετε σπονδυλοδεσία σε οστεοπορωτικούς ασθενείς, πρώτον. Είπατε κάτι όμως με τη σπονδυλοπλαστική ή την κυφοπλαστική. Κατά την εμπειρία σας και τη γνώμη σας, τι είναι προτιμότερο, μια σπονδυλοδεσία ή μια σπονδυλοπλαστική ή κυφοπλαστική σε αυτούς τους συγκεκριμένους ασθενείς, προκειμένου να αποφύγουμε pull out της βίδας ή να βυθιστεί η βίδα, μην μπορούμε να κάνουμε σπονδυλοδεσία ή οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Πρακτικά αυτό το οποίο προέρχεται εν μέρει από την εμπειρία μου αλλά και από την αρθρογραφία είναι ότι οι οστεοπορωτικοί ασθενείς είναι η σκύλα και η χάριβη. Και από εκεί και πέρα μεγάλη σημασία έχει η επιλογή του ασθενούς. Η επιλογή των σωστών υλικών σε αυτές τις περιπτώσεις και της κατάλληλης στρατηγικής. Αν ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα είναι ένας δραστήριος άνθρωπος, ένας άνθρωπος τον οποίο μπορεί κανείς να μπει σε μια διαδικασία να ενισχύσει τις αυλοφόρες βίδες με τσιμέντο. Και έχει ένα κάταγμα το οποίο είναι ικανό να αντιμετωπιστεί με μια μεγάλη σπονδυλοδεσία, έχει καλώς. Ωστόσο, σε αυτούς τους ασθενείς μάλλον θα προτιμούσε κανείς να ξεκινάει από πιο απλές επεμβάσεις, μια κυφοπλαστική και μετά να αυξάνει την επιθετικότητα. Σίγουρα η πρώτη επέμβαση είναι η πιο πετυχημένη σε αυτούς τους ασθενείς. Σε περίπτωση όμως αστοχίας, καλό είναι να έχει κανείς και δεύτερες εναλλακτικές, δηλαδή να ξεφύγει κανείς από μια απλή κυφοπλαστική και να προχωρήσει στην σπονδυλοδεσία και στην επέκταση επί αστοχίας αυτής. Δεν ξέρω αν σας έχω καλύψει. Αλλά μια διαστρωμάτωση της... Άλλο εδώ και εγώ ρωτάω κάτι. Εσείς, τι θα προτιμούσατε, μια εκτεταμένη σπονδυλοδεσία ή μια σπονδυλοπλαστική, πρώτον. Δεύτερον, αν αποτύχει σπονδυλοδεσία, πώς θα μπορέσει να κάνει σπονδυλοπλαστική όταν θα βγάλεις τις βίδες και θα περάσεις πάλι από τις βίδες, αυτό είναι το ερώτημα. Η απάντησή μου είναι ξεκινάει κανείς με το λιγότερο επεμβατικό, δηλαδή ξεκινάει κανείς με μια κυφοπλαστική. Εφόσον πληρεί βέβαια πάντα τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δει κανείς ότι δεν αρκεί αυτό εδώ πέρα, παρακολουθεί τον ασθενή, προχωράει στο αμέσως επόμενο βήμα που είναι η σπονδυλοδεσία.
Σε περίπτωση που η σπονδυλοδεσία αυτή για τον Α ή Β λόγο αστοχήσει, τότε μπαίνει στη διαδικασία και αναθεωρεί τα επόμενα του βήματα με μια επέκταση σπονδυλοδεσίας, με μια προσθήκη πρόστιας επέμβασης. Δεν πάει κανείς με ένα σφύρι να χτυπήσει μια μύγα. Προχωράει κανείς σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτών των ασθενών και το προσδόκιμο που έχουν πάντα. Εντάξει, ευχαριστώ. Και μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Σπουλιοτόπουλο, του φίλου. Άντε, τέλος, δηλαδή περιμένω... Έχετε την παρουσίαση των περιστατικών. Ναι. Και έχουμε μόνο 5 λεπτά. Ας πάμε στα περιστατικά τότε, εκτός αν ο Σπύρος δεν αντέχει. Τι περιστατικά έχετε, πείτε μας. Εγώ έχω ένα περιστατικό, αυτό που το προσπέρασα και θα σας το βγάλω στον αέρα. Αλλά δεν... Σπύρο. Δεν μας είπε κανείς ότι πρέπει να έχουμε εμείς περιστατικά. Ωραία. Γι' αυτό όταν με πήρε ο κύριος Μπρότης... Έλα. Ας κάνει ο κύριος Βούλγαρης την ερώτηση. Α, και εσύ παρουσίασε το περιστατικό και απάντα και την ερώτηση. Για να προχωρήσουμε. Ναι. Λοιπόν, μία ερώτηση απλή. Έδειξες τη λαβέστα σε μία που σπάνει βίδες. Εάν σπάσει μία βίδα μέσα στο σώμα, σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνουμε? Η βίδα είναι δύσκολο να βγει από εκεί. Θα πάμε επέκταση σπονδυλοδεσίας? Τι προτείνεις αυτό? Έχει, ο άρρωστος έχει συμπτώματα. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί το λέω? Γιατί αν σπάσει η βίδα στο πρόστιο 1/3, είναι πολύ πιθανό ο άρρωστος να μην έχει συμπτώματα. Όχι, όχι. Ενώ να σπάσει βίδα από το πέντικλο και μετά. Τον αφιένα και μετά. Στο μεσαίο, στον αφιένα και λίγο μετά. Επειδή είχα δύο τέτοια περιστατικά, εκείνο που έκανα ήταν επέκτηνα τη σπονδυλοδεσία σαφώς ένα πάνω, ένα κάτω, γιατί αυτό σήμαινε κάτι. Σήμαινε ότι έχει μια ψευδάρθρωση, σήμαινε ότι δεν ήταν ικανή το μήκος της σπονδυλοδεσίας. Πάλι έβαλα, μπόρεσα και κατάφερα και έβαλα βίδα έτσι λίγο φάλτσα. Πήγαινε στον ίδιο το σπόνδυλο, δίπλα από το σπασμένο, αλλά σαφώς αυτό μαρτυράει ότι δεν είναι η εκτίμησή σου σωστή από την αρχή και πρέπει να κάνεις μια επέκταση της σπονδυλοδεσίας σου. Εάν αυτό συμβαίνει στο όμικρον 3 και πρέπει να επεκταθεί στο όμικρον 1, τότε υποχρεούσε εκ των πραγμάτων να συμπεριλάβεις και το θήτα 12. Μάλιστα. Ωραία. Πριν βέβαια ξεκινήσω το περιστατικό... Να ρωτήσω μία τελευταία ερώτηση. Ωραία. Παίρνετε υπόψη. Ρε Σπύρο, είσαι και συντονιστής. Η ώρα είναι παρά 20 και παρά 4 τελειώνει το session. Θα παρουσιάσουμε. Και ψηφίζουμε κιόλας, Θα ψηφίσουμε κιόλας. Δεν ρωτάω, προχωράμε. Ρώτα. Δηλαδή, τι θα καταλήξει. Παίρνετε υπόψη το... Δηλαδή, ξέρω ότι όταν κάνουμε μία ολίσθηση, παραδείγματος χάρη, λέω, ναι. Ολίσθηση αυτή, πολλές φορές λέγεται, είχα διαβάσει, ότι προκαλείται και γιατί πρέπει να περνάει το κέντρο βάρους του σώματος ανάμεσα από τα ισχύα. Αυτό μπορούμε να το υπολογίσουμε πριν, ή γιατί αν κάνουμε ανάταξη σπονδυλολίσθησης, παραδείγματος χάρη στο 4-5, μπορεί να μας φύγει στο 3-4 ή στο 2-3. Αυτό πώς μπορούμε να το αποφύγουμε? Αυτό έχει να κάνει με τη μελέτη της οβελιάς ισορροπίας, την οποία δεν στάθηκα, γιατί αν στεκόμουν και εκεί θα είχαμε χαθεί εδώ και ώρα. Οπωσδήποτε χρειάζεται, οπωσδήποτε πρέπει να το συμπεριλάβεις. Αυτό όμως σε ολισθήσεις οι οποίες είναι μεγάλου βαθμού, δηλαδή είναι δεύτερου βαθμού και πέρα. Τώρα, σε μια ολίσθηση πρώτου βαθμού που απλώς είναι κινητό, έχει αστάθεια δηλαδή, και θέλεις απλά να τη σταθεροποιήσεις, εντάξει, εκεί μπορείς και να το παρακάμψεις λιγάκι. Ωραία, ευχαριστώ. Μη φωνάζω. Πρόσεξε τώρα, εγώ θα φορθώ όμως σαν ένας συνεπής πολιτικός, διότι σας άκουσα όλους προηγουμένως πολύ προσεκτικά και θέλω να καταθέσω και εγώ τη δική μου τη γνώμη για όλα αυτά. Θα συμφωνήσω με τον Απόστολο, είμαι πολύ γρήγορος. Δεν είναι για μένα θέσφατο το ανοίγω τον οπίσθιο επιμήκη. Τώρα βάζω φωτιές, αλλά έτσι τις έβαλα και με τον Μάγρα και τον Πατεράκη την άλλη φορά. Αν δεν έχω τρύπα στον οπίσθιο επιμήκη, για να πω ότι κάτι γίνεται εκεί, μπορεί και να μην τον ανοίξω. Δηλαδή δεν θα πάω ντε και καλά να δω τη μήνυγκα. Αυτό το έκανα παλιά, αλλά
προσπαθώ αν μπορώ να το αποφύγω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, διαστολής δεν χρησιμοποιώ. Δύο οι λόγοι, δεν τους συμπαθώ καθόλου. Και είναι όταν έχεις έναν ειδικευόμενο ο χειρισμός των χεριών κάτω από το μικροσκόπιο, έστω και με ένα Λάγκεμπερκ, έστω και με μια κόπωση και είναι χρήσιμο σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο περιστατικό. Νομίζω ναι. Είναι ένα περιστατικό... Όχι, δεν είναι αυτό. Προς το τέλος ήταν. Ναι, ξέρω που ήταν. Θυμάμαι την παρουσίαση ακόμα, τη θυμάμαι. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ασθενής που αντιμετωπίστηκε με μια οσφυαλγία προοδευτικά επιδεινούμενη, χωρίς ισχυαλγία, μια χολότητα προοδευτικά επιδεινούμενη, σταδιακά αιμοδίες στα κάτω άκρα, δυσουρία. Λοιπόν, ακούσατε το ιστορικό, αυτή είναι η μαγνητική τομογραφία, αυτές είναι οι axial, μπορώ να πω πιο αντιπροσωπευτικές, δεν μπορούσα να βάλω όλο το περιστατικό γιατί είναι μακρύ. Και να το πω όλο το περιστατικό, να μην περιμένουμε απόψεις ή διαφωνείτε. Πρόεδρε. Εσύ κάνεις τις ερωτήσεις. Ποια είναι η ερώτηση, τι θα κάναμε. Τι θα κάνατε, ναι. Δεν σπίρω. Ωραία, ποιο αν θέλει κάποιος να πει. Μπορούμε να συζητήσουμε αν λείπει κάτι από την κλινική εξέταση. Μπορούμε να συζητήσουμε αν υπάρχει κάτι εμφανές που να πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Για μένα αυτά είναι τα ζητήματα. Και να πω εγώ κατευθείαν, δηλαδή, στην κλινική εξέταση από όσο ήταν από τον χειρουργό, δεν υπήρχε νευρολογική εκτίμηση με την έννοια πια. Αν έχει κλόνο ο άρρωστος, αν έχει άλλου τύπου αδυναμίες. Μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ. Μία ερώτηση για τη μαγνητική. Βλέπω στον κόνο έχει είδημα. Ή μου φαίνεται. Ναι, μπορεί να έχει ένα είδημα το οποίο είναι περίπου κάτω από μία... Μικρή κοιλία, ίσως και αδιάφορη. Αλλά μου φαίνεται σαν έναν ειδηματώδης ο κόνος, να πω την αλήθεια. Ωραία. Γιατί η χολότητα δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω από αυτήν την... Δηλαδή, ποιο είναι το χαρακτηριστικό και αφού ακούνε οι ειδικευόμενοι, θα πω και εγώ πάλι την εμπειρία μου. Εννοείται ότι δεν είμαι πάπας, ούτε διεκδικώ τέτοιες. Αν μην τα λες κάθε τόσο, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Εδώ λοιπόν βλέπω στο σάκο μέσα ότι και έχω ένα κριτήριο. Αν μέσα στο σάκο βλέπεις τις ρίζες μόνες τους και δεν είναι συμπιεσμένες, άρα βλέπεις εγκεφαλονοτείο υγρό, δεν είναι η πίεση τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργήσει χολότητα. Αυτό βλέπω λοιπόν σε αυτές τις δύο εικόνες της εγκάλυψης. Καλύτερα τώρα. Ναι, φαίνεται καλύτερα βέβαια. Ωραία. Και στις εγκάλυψεις λοιπόν έβλεπα ότι εδώ μέσα ξεχωρίζουν οι πουρίδα, ξεχωρίζουν ότι βρίσκονται τα νεύρα να πλέουν μέσα στο σάκο. Άρα η χολότητα, η οσφυαλγία έχει εκφυλιστικές αλλοιώσεις, έχει οστεόφυτα, φαίνεται στο 4-5-5-1, σαφέστατα και δικαιολογείται. Δεν ξέρω και την ηλικία του πόσο χρόνο είναι. Αλλά. Δεν είναι μωρό παιδί, 60 χρονών. Μωρό παιδί, βέβαια, στο άνθος της ηλικίας. Αλλά η χολότητά του δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τι, ούτε αστάθεια βλέπω. Το μόνο που βλέπω είναι αυτό εδώ μέσα. Δεν ξέρω τώρα αν η παρατήρηση μου βοηθάει. Άλλος κάποιο σχόλιο. Εγώ λοιπόν θέλω να εστιάσετε λίγο εδώ και εδώ. Ναι, φαίνεται ένα πλέγμα διατεταμένο. Ωραία. Μια κύλη αυτό. Και ας πάμε στην επόμενη. Αυτό είναι αυτό που έγινε σε αυτόν τον άρρωστο. Βοήθησε αυτό. Ορίστε. Μήπως έχεις παραπάνω στη θωρακική μοίρα μαγνητική. Όχι, αλλά μπορώ να σου πω ότι η θωρακική του μοίρα ήταν χωρίς ευρήματα. Ωραία, το κυριότερο εύρημα ήταν εκεί που σου έδειξα. Ξαναβάλω το πάλι. Εδώ. Αυτό εδώ λες. Ναι. Θα μπορούσε να είναι πλούραλ AVF. Από εδώ και πάνω δεν έχει τίποτα. Πολύ λίγο για να το πεις. Θα μπορούσε να είναι dural AVF. Ωραία. Ναι, θα μπορούσε. Έχει διατεταμένες φλέβες. Φαίνεται. Ωραία.
η αντιμετώπιση... Αλλά πολύ υπερβολικό είναι να το θεωρήσουμε. Λοιπόν, η αντιμετώπιση είναι αυτή. Μία βίδα μπαίνει με Great C, σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει προηγουμένως. Μία άλλη είναι λίγο εκτός. Και εδώ βλέπουμε... Ένι. Συλλογή, ένι. Αυτές οι βίδες στο ιερό είναι συμπλήν και με αυτή τη συμπτωματολογία ο ασθενής πάει στο χειρουργό του, ο χειρουργός του λέει, όπως πολύ ωραία είπε ο Κώστας, δεν είναι από μας αυτό, είναι από αγκιο τέτοια, γιατί το ξαναείδε προφανώς και είδε το είδημα στο μυελό, είδε το... Και το στέλνει σε έναν άλλο συνάδελφο για να κάνει εμβολισμό. Ο άλλος συνάδελφος βρίσκει ότι το πρόβλημα είναι στο 5Y1. Εδώ. Και κάνει δισκεκτομή εδώ. Σε κάθε παρέμβαση ο ασθενής προοδευτικά επιδεινώνεται. Κάτσε, Αθανάση. Τον έστειλε να κάνει εμβολισμό. Άρα... Ναι. Ο γιατρός που ήταν να του κάνει εμβολισμό, τουλάχιστον μια αγκιογραφία μπορούσε να κάνει. Την έκανε. Έκανε μια αγκιογραφία και είπε δεν είναι από τον εμβολισμό, αλλά είναι από μια δισκοκύλη στο 5Y1. Και έκανε... Τι αγκιογραφία, την έχεις να τη δούμε? Δεν την έχω. Γι' αυτό σας τα περιγράφω όλα αυτά. Έκανε τη δισκοκύλη στο 5Y1. Να ρωτήσω κάτι. Κλινικά, πέρα από την ευρωγενή διαλείπους αχολότητα, υπήρχε διαταραχές ούρησης, Μπαμπίνσκι... Αφού έγραψα... Έγραφε διαταραχές ούρησης. Έγραψα ότι υπήρχε διαταραχές ούρησης και το Μπαμπίνσκι δεν ήταν πουθενά καταγραμμένο γιατί δεν είχε εξεταστεί νευρολογικά. Άρα ήταν ελλειπής νευρολογική εξέταση. Το ένα, ναι. Το ένα είναι αυτό. Ελλειπής νευρολογική εξέταση. Το δεύτερο είναι... Η ούρηση δεν είναι από τέτοια μικρή στένωση και κάτω, με τίποτα. Συμφωνούμε. Τέλος πάντων, ο άρρωστος κάνει και τη δισκεκτομή, έρχεται τελικά παραπαραιτικός. Κάνουμε παραπαραιτικός, αλλά ένα πέμπτο, ίσως μια επιβάρυνση περισσότερο δεξιά από ό,τι αριστερά. Κάνουμε μια καινούργια αγκιογραφία, γιατί και εμείς αυτή τη θεώρηση είχαμε. Και φαίνεται όντως λοιπόν ένα AVF εκεί στην περιοχή που δείξαμε προηγούμενα. Γίνεται ένας εμβολισμός. Ο άρρωστος φεύγει με 3/5 στο δεξί το πόδι, 1/5 μυϊκή ισχύ στο αριστερό. 3 μήνες μετά έρχεται σχεδόν πληγικός. Νέα αγκιογραφία. Εκεί το AVF. Που φαίνεται ότι είναι μερικώς αποκλεισμένο το AVF. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη ακόμα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, ναι, όλα αυτά είναι ωραία και καλά. Έχει γίνει μια διάγνωση, δεν ξέρω τι, λάθος έχει γίνει μια αυτή. Θέλω να ρωτήσω, αυτά θα τα αφήνατε ως έχουν? Αυτά μάλλον δεν τον πειράζουν και με την ανοιχτή μήνυκα εκεί και τη συλλογή, το να τα βγάλεις, κινδυνεύεις να το χειροτερέψεις. Αν δεν έχουν φλεγμόνι, δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω ότι τον ενοχλούν αυτά. Δεν αν περπατήσει και φορτιστεί και χαλάσει τα πιο πάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε αν τον ενοχλούν, γιατί δεν περνάει τίποτα προς τα κάτω. Έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι... Παραπαραιτικός βαριά. Βαριά παραιτικός. Αλλά από αυτές τις βίδες τώρα μόνο η μία που βλέπω η αριστερή στον 5 είναι ύποπτη αν ενοχλεί κάποια ρίζα, ηλεκτρομυογραφικά μπορεί να αποδειχθεί. Να κάνω μια ερώτηση. Όταν εννοείται παραπαραιτικός, εννοείται όλες τις ρίζες ή μόνο οι 5, οι 4, οι γιωτές? Όλες. Από όμικρον 1 και κάτω μιλάμε, έτσι. Από όμικρον 1 και κάτω. Αυτή τη στιγμή ο άρρωστος με κόπο σηκώνει το αριστερό του πόδι με παραπάνω κόπο. Παραπάνω αυχή ένα εγκέφαλο το ψάξατε? Αυχή ένα εγκέφαλο, παιδιά. Δεν το ψάξαμε, αλλά
δεν έχει τίποτα άλλο από εκεί. Δηλαδή, από τη στιγμή, ένα λεπτό. Μετά μπορεί να, αυτό το AVM εκεί μπορεί να ήταν και κάποιο ισχυμικό έμφραγμα. Ναι. Δεν εξηγείται από Ι1, Ι2 αυτή η εικόνα. Σε καμία περίπτωση. Ναι, αλλά εξηγείται από το Θ11, Θ12, από τον κόνο. Έτσι. Ο κόνος μέσα έχει όλες τις κατώτερες και περιέχονται τα μυελοτόμια, όλες οι ρίζες από εκεί, όλα εξηγούνται. Θανάση, συγγνώμη. Γι' αυτό ζήτησα αγκιογραφία. Όλες οι αγκιογραφίες με AVF έχουν φλεβική συμφόρηση, μπορεί παραπάνω, μπορεί παρακάτω. Ναι. Άρα, το σημείο που είναι το AVF δεν έχει σχέση με την συμπτωματολογία του αρρώστου συνήθως. Λοιπόν, βλέπουμε το βάριξ, το οποίο μπορεί το AVF να είναι στο όμικρον 4 και στη ριζική του όμικρον 4 και το βάριξ να φτάνει στο θ7. Mm-hmm. Επόμενα, αυτά τα οποία έχουν σημασία, από τη στιγμή που διαγνώστηκε ότι υπάρχει αρτηριοφλεβώδης φίστουλα μηνυγκική, έχει πολύ μεγάλη σημασία η αγκιογραφία και δεύτερο, ο νευρολογικός εντοπισμός. Εάν τον ενοχλεί η βίδα στο 5, θα έχει ριζητικά και ριζητικό πόνο από το 5. Δεν Ωραία. Μπορεί να έχει παραπάρεις και ορθογκιστικά και όλα αυτά. Προφανώς. Δηλαδή από αυτή τη βιδούλα κάνει πουρηδική συνδρομή. Αυτά είναι μπράβο. Προφανή. Άρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε για να κρίνουμε είναι λυπή. Δεν έχουμε την αγκιογραφία που είναι βασική. Λοιπόν και έχουμε την κλινική εικόνα. Ίσως δεν ήμουν εγώ σε αυτή. Δύο λεπτά να τελειώσω αυτό που θέλω να πω και σταματάω να μιλάω. Μου είχε έρθει εμένα άρρωστη με νευρίνωμα στο όμικρον 2. Πόνο, πάει σε νευροχειρουργό, το βλέπει το νευρίνωμα, της λέει μικρό είναι αυτό, δεν σε ενοχλεί. Κάνει μια πεταλεκτομή 5Ι1. Συνεχίζει να πονάει η γυναίκα. Δεν φταίει ότι έκανε αστάθεια μετά την πεταλεκτομή. Κάνει και μια σπονδυλοδεσία 4-5-1. Συνεχίζει να πονάει η γυναίκα. Δεν φταίει αυτό, πήγαινε στο ιατρείο πόνου. Γίνεται παραπερτική η γυναίκα και έχει ένα νευρίνωμα ψηλά, το οποίο συνέχεια μεγαλώνει. Λοιπόν, και δεν φταίει αυτό, φταίει ο δίσκος. Εδώ πράγματι έχει ένα δίσκο στο 5Ι1, αν δούμε. Αλλά δεν δικαιολογεί όλη την κλινική συμπτωματολογία. Δεύτερο πράγμα, μου έρχεται νέο κορίτσι. 35 χρονών, τη στέλνουν οι ορθοπαιδικοί γιατί έχει πρόβλημα με τη μέση. Έρχεται κουτσένοντας. Βλέπω μια μαγνητική εγώ που έχει κάτι bulging, άνευ σημασίας. Πότε έγινε αυτό, είχα χτυπήσει, λέει πριν από ένα μήνα, είχα πέσει και είχα χτυπήσει. Πήγε στο νοσοκομείο, έκανες καμιά ακτινογραφία. Όχι, λέει, μου κάνανε αμέσως μόλις πονούσα, μου κάνανε μαγνητική στη μέση και είπαν τι αυτό και θα με χειρουργήσουν. Τη στέλνω πάνω στα επίγοντα, κάνει ακτινογραφίες, ενσφυνωμένο κάταγμα ισχύου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όποια μαγνητική βλέπουμε επειδή πονάει ο άρρωστος και επειδή η χολότητα θέλει πεταλεκτομή και σπονδυλοδεσία. Αυτό ακριβώς ήταν και το νόημα της παρουσίασης αυτού του περιστατικού. Εντάξει, αλλά κάπου δηλαδή, σωστά είναι αυτό που λες, αλλά έτσι, κάπου στο τέλος το προσανατόλισες, αν θα βγάζαμε τις βίδες ή όχι. Όχι. Α, και ένα τελευταίο. Είναι τα ADF δεν φτάνει ο καθετήρας εκεί που πρέπει να πάει για να τα εμβολήσει. Λοιπόν. Είναι χειρουργική πάθηση. Τα AVF της σπονδυλικής στήλης, στις αρτηρίες. Το πρώτο μου θέμα ήταν αυτό ακριβώς που προς το τέλος το πέτυχες περίπου. Ότι όταν βλέπεις μια τέτοια σπονδυλική στήλη, όταν όπως πολύ σωστά είπε ο Απόστολος βλέπεις ένα είδημα εδώ στην περιοχή, ίσως και αυτό το δίσκο εδώ πέρα, πας, όπως όμορφα είπε ο έτερος πρόεδρος, να ψάξεις και λίγο παραπάνω τη θωρακική μοίρα και αν δεν σε βγάζει πουθενά, να ανέβεις και παραπάνω. Σίγουρα όμως δεν καταλήγεις εδώ. Έτσι, δεν καταλήγεις σε μία σπονδυλοδεσία. Από την άλλη τη μεριά, δεν το αποπροσανατόλισα καθόλου, από την άλλη τη μεριά για μένα υπάρχει ένα ζήτημα και εδώ. Δηλαδή ο άρρωστος αυτός κυκλοφορεί κακοφορμισμένος. Το θέμα είναι, αν πεις εσύ ότι θα το χειρουργήσεις να του βγάλεις τα υλικά, γιατί πραγματικά δεν χρειάζονται τα υλικά, και να του ανακατασκευάσεις τη μήνυγκα, γιατί έχει μια ψευδομήνυγκοκύλη εδώ ή όχι. Τον επηρεάζει επιπλέον σε όλο αυτό το προηγούμενο ή όχι. Δεν ξέρω. Εάν όμως
πας να του βγάλεις τα υλικά, αυτόματα στον άρρωστο δημιουργείται η αίσθηση ότι θα γίνω καλά. Και αυτό είναι ένα τρίτο θέμα. Εγώ θέλω να το κλείσω εδώ αυτό το περιστατικό. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι αυτό που είπα, λάθος ασθενής, αστοχία ασθενούς, αστοχία χειρουργού. Είναι ένας συνδυασμός θανατηφόρους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βούλγαρης. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα αυτό. Το δικό σου περιστατικό, λέω. Θα το πούμε τώρα ή θα το πούμε μετά. Εγώ τώρα, γιατί τώρα είναι η ώρα να το πούμε. Άντε, γρήγορα. Γιατί έχω για τη μήνυγα εγώ που έχω τελευταία, για την τρώση. Ωραία, θες το πεις τότε. Ναι, να το βάλω αμέσως μετά την ομιλία. Ωραία. Ξεκίνα το δεύτερο session τώρα.